Κύριε Αγγελίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακό. Πού πάμε, πλέον χτυπούν και τα σπίτια των βοηθών αρχηγών. Ο επόμενος που έμεινε είναι ο αρχηγός της αστυνομίας. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια καταγγελία, όπως έχω ακούσει στο ρεπορτάζ σας. Ο συγκεκριμένος ύποπτος έχει παραδεχτεί την υπόθεση της διάρρηξης. Ο βοηθός αρχηγός, ο κύριος Θεμιστοκλέους, κρατείται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και εξετάζεται. Έχουν αναφερθεί τα γεγονότα. Όσον αφορά. Έχει γύρω στις 2 έχει γίνει αντιληπτός ο δράστης μέσα στην υγεία του κυρίου Θεμιστοκλέους. Στην προσπάθεια του να τον αγνοητοποιήσει έγινε πάλι μεταξύ του δράστη και του βοηθού αρχηγού. Και αφού ενημερώθηκε η αστυνομία από την κόρη του κυρίου Θεμιστοκλέους, είχε φτάσει στο μέρος περιπολικά και μέλη της ΜΑΔ, όπου εντοπίστηκε στη σκάλα και οδηγήθηκε στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα τα οποία προκύπτουν από τις διαρρήξεις, να πούμε ότι από πλευρά στατιστικών, συγκρίνοντας πέρσι με φέτος, είναι στα ίδια ποσοστά. Αφήστε, κύριε Αγγελίδη, τις στατιστικές. Νομίζω δεν είναι ώρα για στατιστικές. Χτυπούν τα σπίτια του βοηθού αρχηγού της αστυνομίας. Είχαμε κουκουλοφόρο, θα σας αφήσω. Είχαμε κουκουλοφόρο στη Λάρνακα, στο χώρο στάθμευσης. Είχαμε κουκουλοφόρο χθες βράδυ σε φούρνο. Μιλάμε για 3 περιστατικά μέσα σε ένα βράδυ. Ναι, υπάρχουν 3 περιστατικά. Να τελειώσω. Παρακαλώ. Δεν είναι θέμα, αυτό που θέλω να πω, δεν είναι θέμα στατιστικών μόνο, αλλά από πλευράς δικής μας λέμε ότι όσον αφορά το προσωπικό το οποίο εργάζεται έχει αυξηθεί από καιρό όσον αφορά τις περιπολίες κατά διάρκεια της νύχτας και αξιολογούνται και πληροφορίες και λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα. Τώρα, να μην υπάρχουν καθόλου διαρρήξεις, αυτό όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι εφικτό. Σίγουρα, αυτό το κατανοούμε. Ναι. Έχουμε πέραν της καταστολής δηλαδή της διερεύνησης των υποθέσεων, ναι, που είναι και δική μας αρμοδιότητα και σίγουρα πρέπει να τις εξετάζουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να προσαγόνται οι κατηγορούμενοι στο δικαστήριο, στον προληπτικό τομέα, πέραν των περιπολιών και των άλλων μέτρων των οποίων εφαρμόζουμε, προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τον κόσμο να λαμβάνει και τα δικά του μέτρα που είναι σημαντικά όσον αφορά την πρόληψη των αδικημάτων κατά περιουσία. Φαντάζομαι ο βοηθός αρχηγός ήξερε τα μέτρα που έπρεπε να λάβει. Ναι. Εντάξει, έγινε η διάρρηξη, ενέργησε αναμέσως ο βοηθός αρχηγός, ο κ. Θεμιστοκλέους, με τα αποτελέσματα αυτά. Όσον αφορά το άλλο θέμα το οποίο έχετε αναφέρει, ναι, υπάρχουν 3 ληστείες, μία στη Λάρνακα, μία στη Λεμεσό και μία στη Λευκωσία. Α, είχαμε και στη Λεμεσό, αυτή δεν την είχαμε, μάλιστα. Ναι. Υπήρχαν 3 ληστείες χθες. Όντως υπάρχει το τελευταίο 24ωρο μια αύξηση στο θέμα των ληστών, 3 ξεχωριστές υποπτώσεις, διερευνώνται. Από πλευρά της δικής μας σίγουρα θα γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν όσον αφορά την εξυγχρίαση των υποθέσεων, αλλά προσπαθούμε και όσον αφορά τον προληπτικό τομέα θα πρέπει να λαμβάνουν και μέτρα και ο κόσμος και από πλευρά της δικής μας το θέμα των περιπολιών και των άλλων μέτρων που λαμβάνονται. Άρα, εκτιμάτε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ικανοποιητικά. Δεν πρέπει δηλαδή να αυξηθούν οι περιπολίες, να αυξηθούν οι αστυνομικοί, να κυνηγούν τους διαρρήκτες. Ναι. Όλα αυτά φαντάζομαι τα μελετάτε. Να, προβληματίζουν και εσάς, σαν ηγεσία της αστυνομίας. Σίγουρα προβληματίζουν. Βεβαίως προβληματίζουν. Αλλά μόνο να μην προβληματίζουν και παρακολουθείτε η κατάσταση. Απλά το μήνυμα που θέλω να δώσω και δεν ήταν δικαιολογία να αναφέρω στατιστικά. Όχι. Είναι κάτι το οποίο παρακολουθούμε. Αυτή τη μέρα, για παράδειγμα, υπήρχε μια αύξηση στο θέμα των ληστείων. Είναι γεγονός. Δεν λέμε ότι δεν θα πρέπει να γίνουν μέτρα, αλλά το κάθε τι παρακολουθάτε όσον αφορά την αύξηση των αστυνομικών. Είναι από καιρό που ο αρχηγός έχει δώσει οδηγίες από τις αρχές του χρόνου για την αύξηση των περιπολιών. Και γίνονται περιπολίες και το προσωπικό εργάζεται στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Τώρα να αυξηθούν οι αστυνομικοί, όπως αντιλαμβάνεστε, εκεί που θα μπορούσαν να αυξηθούν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες, αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες καθηγόντα τα οποία θα πρέπει να δούμε.